το σημερινό βίντεο θα νοσταλγήσουμε. Για κάποιους βέβαια μπορεί να είναι και καινούργιο εντελώς αυτό το παιχνίδι, αλλά σήμερα ταξιδεύουμε 13 χρόνια πίσω και 13 FIFA πριν, γιατί σήμερα έχω ξανά στα χέρια μου το FIFA 11. Και αυτό θα παίξουμε. FIFA 11 λοιπόν, νάτο, και ο Κακά είναι η μεγάλη μεταγραφή του 2011, ο οποίος από την Μίλαν πάει στη Ρεάλ για να βρει τον Κριστιάνο που έχει πάει μία σεζόν πριν στη Ρεάλ. Οπότε ξεκινάει το παιχνίδι και είσαι μέσα κατευθείαν στην αρένα. Με το που ξεκινάει το παιχνίδι, κάνεις αυτό εδώ το πράγμα που βλέπετε. Απίστευτο. Απίστευτο. Θα έπρεπε να είναι έτσι ακόμα το FIFA, γιατί τώρα το έχουν κρύψει στην αρένα. Για να μπει στην αρένα πρέπει να πας στο μενού να βρεις κάτι άλλο, να τα φτιάξεις. Ήταν ωραίο, βάλε τον cover star, ας πούμε, όπως είναι ο Mbappé τώρα, και να ξεκινάει έτσι το παιχνίδι. Πάμε κατευθείαν στην αρένα. Ωραία, φίλε, το shoot για κάποιο λόγο είναι full satisfying. Δεν πάνε πολύ καλά. Είναι satisfying, δεν μπορώ να πω. Είναι πολύ satisfying. Επίσης, πατώντας το μοχλό σκέτο το δεξί, δεν κάνει τρίπλες. Απλά ανοίγει την μπάλα. Απλά ανοίγει την μπάλα. Δεν ξέρω ποιος το θυμάται αυτό. Αλλά για να κάνεις τρίπλα στο FIFA 11, έπρεπε να πατάς L2 και το δεξί μοχλό για να μπορείς να κάνεις τρίπλα. Επίσης, θέλω να μου γράψετε όλη αυτή τη στιγμή στα comments πόσο χρονών και αν είχατε γεννηθεί. Γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος που δεν είχε γεννηθεί όταν βγήκε το FIFA 11. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Και ένα πέναλτι και πάμε σε match. Πεναλτάκι. Ναι. Ωραίο το πεναλτάκι, δεν ήταν άσχημο, δεν ήταν άσχημο. Λοιπόν, για ματσάκι, για να δοκιμάσουμε λίγο το παιχνίδι, θα παίξουμε Barcelona, Manchester United, που ήταν ο τελικός του Champions League, μια και φτάνει σιγά σιγά ο τελικός και στην πραγματικότητα του Champions League τώρα το 2023. Το 2011 λοιπόν στο Wembley, Barcelona, Manchester United αναμετρήθηκαν για τον τελικό του Champions League. 3-1 έχει κερδίσει η Barcelona, προφανώς δεν θα πάρω Manchester United, θα πάρω Barcelona για να παίξουμε. Και αυτές οι δύο εδώ είναι δεκάδες των δύο ομάδων. Για την Barcelona ήταν Valdez, Dani Alves, Puyol, Piqué, Abidal, Xavi, Sergio Busquets, Iniesta, Messi, David Villa, Pedro. Ποιο δεν ξέρει αυτήν την Barcelona, νομίζω από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο. Και από την άλλη, United, η οποία είχε πάει σε δεύτερο τελικό τα τρία τελευταία χρόνια τότε. Van der Sar, Osei, Evans, Vidic, Evra, Valencia, Fletcher, Scholes, Nani, Berbato, Frooney. Σε κάποιες δεν εντυπωσιάζει, αλλά θυμάμαστε όλοι ότι είχε έναν προπονητή απίστευτο τότε. United, μάλλον γι' αυτό το λόγο ήταν και σε αυτά τα μεγάλα μάτς. Πάμε να παίξουμε FIFA 11 το 2023, φύγαμε. Και δεν ξέρω αν είδατε το τέλειο transition από αρένα. Όταν το παιχνίδι είναι fully loaded και μπορεί να μπει να παίξει, απλά σε βάζει και κάνει σουτάκια μέσα στο γήπεδο. Ψιλοακραίο για FIFA 11. Ψιλοακραίο για 2011. Επίσης, βαρώντας εδώ με τον Πέδρο, fun fact, φαίνεται ότι είναι αριστεροπόδαρος ο Πέδρο για κάποιο λόγο στο FIFA 11. Αυτό δείχνει και το 5 star weak foot που είχε από τότε. Πάμε, ξεκινάμε. Έχουμε τελικό Champions League. Βέβαια, στο FIFA 11 δεν υπήρχε το Champions League. Τότε το Pro Evolution Soccer, το Pro δηλαδή, είχε τα δικαιώματα του UEFA Champions League. Οπότε δεν έχουμε γραφικά και τέτοια. Τα γραφικά για τότε νομίζω ήταν αρκετά κομπλέ. Αν και το Pro πάλι τότε τα γραφικά του ήταν καλύτερα, αν θυμάμαι. Πάντως είχε πιο ωραίο gameplay ήδη το FIFA. Και μιλώντας για gameplay, πάμε να δούμε τι gameplay έχει σήμερα το FIFA. Πώς θα μου φανεί. Παίζω και στο Legendary το μεταξύ. Δεν ήθελα να παίξω στα εύκολα. Πήγα στα δύσκολα κατευθείαν. Μέση. Μέση, Μέση, Μέση. Μέση. Περνάει ο Μέση. Φάουλε, ρεφ. Ω, ξέφυγε. Αμάν, ο Ρούνι. Αμάν. Δεν κόβονται, παιδιά. Εν τω μεταξύ, η άμυνα τότε ήταν διαφορετική. Δεν έκοβες με το shoot. Που κόβεις τώρα με το κουμπί του shoot, κόβεις την άμυνα. Τίποτα, απλά πατάγεις χ. Όταν έπρεπε, όταν νομίζω τα κόψεις την μπάλα. Διώχνουμε όμως τώρα. Παιδιά, διώχνουμε. Διώχνουμε, γιατί είναι μόνος του. Γκολ. Έχανε ένα 0. Δίμητρ Μπερμπάτοφ. Ήθελα να το βάλω. Γιατί το βάλα legendary. Α, τι passing game είναι αυτό, κακό. Πάμε μπάρτσα, πιέζουμε μπάρτσα, πιέζουμε. Πιέζουμε μπάρτσα. Ναι, κλέβουμε μπάλα, μπράβο. Αυτή είναι η πίστη της μπάρτσα. Ινιέστα. Νταβίτ Βίγια. Ευκαιρία. Ωραία. Τι ήταν αυτό το σούτρε. Όπω, τόσο λίγο πρέπει να το πατήσω. Ξανακλέψαμε. Μέση έφυγε. Μέση, 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 μέση. Μέση, 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 μέση. Αν καραμέσει. Αν καραμέσει, αν καραμέσει. Αν καραμέσει, αν καραμέσει. Ένα. Λιονέλ Μέση. Τι ωραίο φινεσάκι ήταν αυτό. Πολύ satisfying το φινεσάκι. Κλέβουμε. Φεύγει πάλι ο Μέση. Φεύγει πάλι ο Μέση. Αν καραμέσει, αν καραμέσει. Αν καραμέσει. Αν καραμέσει, αν καραμέσει. Αν καραμέσει, αν καραμέσει. Αν καραμέσει, αν καραμέσει. Δεν χάνονται τα φινεσάκια, αυτό το θυμάμαι. Τα φινεσάκια, τα τέτα τέτα στο FIFA 11 δεν χάνονται απλά. Και ειδικά όταν έχει το Μέση. Όπα, τι έγινε, τι έκανε ο άλλος. Μεγάλος Ινιέστα, έχει κλέψει πόσες φορές. Ινιέστα. Έλα, ποιος Evans μωρέ με μασκόβι. Τι πήρε ο Ινιέστα από τον Evans. Δεν μπορεί καθόλου Evans, δεν μπορεί καθόλου. Ινιέστα, Βίγια, κατεβάζεις. Βίγια, όχι, κακό κοντρόλ. Ωραία, μια κάθετη. Τι έδωσε, ρεφ. Μόνο μπάλα, ρεφ, μόνο μπάλα. Κόκκινη. Όχι, ρε, ρεφ. All ball, all ball. Θα φάμε και το φάουλ. Ευτυχώς δοκάρι. Διώχνουμε, διώχνουμε τώρα. Δεν έφυγε μπάλα. Αμάν, με τις κόντρες. Κόκκινη, λέει, έφαγα. Αλλαγές, αλλαγές. Όχι, όχι! Πάλι κεφαλιά έφαγα, δεν το πιστεύω. Ποιος Βαλένσια μου βάζει κεφαλιά, ρε παιδιά. Όχι, ρε γαμώ, το κατευθείαν να το φάμε μετά την κόκκινη. Ω, από 2-2 και κόκκινη τώρα έχουμε.
Τι κόβει, ποιος Φλέτσερ μας κόβει ρε τώρα. Υπάρχει κενό εδώ. Βίγια. Όχι, όχι, όχι. Δεν ήθελα να κάνω σέντρα, μπερδεύτηκα. Γιατί πέρασα από εκεί. Βαλντές, μπράβο αγόρι μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ανεβαίνοντα, ναι, Άλβες, έχει. Έχει αποθέματα. Έχει αποθέματα. Ναι, μέση, 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 μέση. Ναι, 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 ναι. Και τσάβι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το τίκι τάκα της μπάρτσα. Το τίκι τάκα της μπάρτσα, αμάν. Έλα ρε με το διώξιμο τώρα, βρίσκει παίκτη ο άλλος. Ωραία, παρακινδυνευμένη. Αμπιντάλ, μην τη χάσουμε και τη χάσαμε. Δεν έχουμε άμυνα. Ωραία, δεν έχουμε άμυνα. Δεν έχουμε τίποτα. Τη γλιτώσαμε. Ναι, out. Όχι, μην τη χάσεις. Όχι, Μπουσκέτς. Μπράβο, παικταρά μου. Μπράβο, παικταρά μου. Και Αμπιντάλ. Ναι, αυτό είναι. Αμπιντάλ θα την προλάβουμε. Ναι, Ινιέστα. Ινιέστα. Βίγια. Όχι, ρε, Βίγια. Όχι, δεν έχουμε άμυνα από εκεί. Ούτε εδώ έχουμε άμυνα, μας πέρασε. Όχι, έτσι. Πάρε την μπάλα, Βίγια. Μέση. Αν καραμέσει, τρομερή πάσα στο Βίγια. Να την ευκαιρία, παιδιά. Αυτή είναι η ευκαιρία. Κόρνερ. Όλοι ψηλά τώρα. Τσάβι. Όχι. Όχι, τι την ήθελα εκεί την τρίπλα. Τι την ήθελα εκεί την τρίπλα. Μιλή, τον Μπερμπάτοφ. Πιάσ' τον Μπερμπάτοφ. Πιάσ' τον Μπερμπάτοφ. Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Μου έκανε μπέρμπα ο Μπερμπάτοφ. Εντάξει, το γλιτώσαμε. Την πήραμε. Αστο ρεφ, μας το λύγει. Πάμε παράταση. Έχουμε και παράταση. Όχι, δεν θα παίξουμε παράταση. Θα παίξουμε πέναλτι για να δούμε τα πέναλτι. Μια διαδικασία όμορφη. Πάμε κατευθείαν πέναλτι, πάμε. Δεν είναι πολύ καλό αυτό. Μια χαρά είναι γκολ. Πάμε, Βαλντές εναντίον Ρούνεϊ. Νέο Βαλντές. Πάμε, Μέση εναντίον Βάντερ Σαρ. Μέση. Έκατσε στη μέση, λέει. Μέση, το βαράει στη μέση και ο Βάντερ Σαρ κάθε στη μέση. Ναι, δοκάρει ο Γκίγκς, το χάνει μόνος του, το χάσε ο Γκίγκς μόνος του. Δεν τα χάνει κανονικά ο Γκίγκς τα πέναλτι, αλλά εντάξει. Τσάβι, θέλουμε ένα καλό. Ναι, είναι καλό. Πάλι στη μέση κάτσε ο Βάντερ Σαρ, τι φάση. Το έστειλε στη μέση, το μποτάκι, ρε το μποτάκι, ρε το μποτάκι. Ινιέστα, θέλουμε ένα πολύ ωραίο τώρα. Ναι, ήταν καλό, ήταν δυνατό, δεν μπορούσε να το πιάσει ο Βάντερ Σαρ. Το πιάνουμε και τέλος, το πιάνουμε και τέλος. Μπερμπάτοφ εναντίον Βαλντές. Όχι, μα το βάλω Μπερμπάτοφ, εύκολα. Θέλουμε ένα ωραίο Ντάνι Άλβες. Είναι καλό. Είναι καλό ο Ντάνι Άλβες το κερδίζει για την Μπαρτσελόνα. Ναι. Πραγματικά το FIFA 11 για μένα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο FIFA. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν εσάς το FIFA 11 σας έχει αφήσει αναμνήσεις, αν είναι καλές, κακές, αν το θυμάστε, αν το βλέπετε για πρώτη φορά. Και αν σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε like και να προτείνετε αν θέλετε και άλλα παιχνίδια που μπορούμε να παίξουμε παλιά, είτε είναι FIFA ή οτιδήποτε. Μπορείτε κάτω στα σχόλια, υποστηρίξτε το βίντεο με like και αν θέλετε να δεις και άλλα βίντεο από το κανάλι, πάτε αυτό εδώ, το YouTube λέει ότι θα σας αρέσει.